θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Ύμβρο, όπου θα συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή του Ελληνικού Γυμνασίου και Λυκείου της περιοχής, τον κύριο Ιωακήμ Καμπουρόπουλο. Κύριε Καμπουρόπουλε, να σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ την καλησπέρα μας από Κρήτη. Από μένα, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας, την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά προπάντων στους αγαπητούς φίλους κρητικούς. Επιχειρήσαμε να πραγματοποιήσουμε τη σύνδεση από εξωτερικό χώρο, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δεν είναι. Δυστυχώς δεν το επέτρεψαν, φυσούσε πάρα πολύ και δεν είναι θόρυβο, οπότε ιδανικήσαμε μέσα από το γραφείο. Τι σημαίνει για έναν Έλληνα εκπαιδευτικό να βρίσκεται στην Ύμβρο και να ηγείται αυτής της εκπαιδευτικής προσπάθειας και να κρατά ψηλά τη σημαία της Ελλάδας στο συγκεκριμένο νησάκι με την πολύ μεγάλη ιστορία? Εγώ προσωπικά είμαι και Ύμβριος, οπότε έχω διπλό λόγο υπερηφανίας κατά κάποιο τρόπο. Έχω γεννηθεί και μεγαλώσει σε αυτό το νησί και σε αυτό το σχολείο του οποίου είμαι διευθυντής τώρα, υπήρξα μαθητής δημοτικού πρώτης και δευτέρας τάξης. Οπότε οι δεσμοί είναι πολύ πιο έντονοι και πολύ πιο ισχυροί. Κοιτάξτε, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ είναι παρά τις αντικσότητες, παρά τα προβλήματα και την αναταραχή την ευρύτερη που υπάρχει στην περιοχή και στα διεθνή, να προσπαθούμε να επιβιώσουμε διεκδικώντας τα δίκαια της κοινότητάς μας. Και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει, και αυτό είναι νομίζω που μπορεί να σημειώσει κανείς έτσι με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ότι παρά τις αντικσότητες, όταν εργάζεστε και δουλεύετε ειλικρινά για ένα στόχο, χωρίς να προσπαθείτε να εξυπηρετείτε συμφέροντα του ενός ή του άλλου, νομίζω πετυχαίνετε. Η κοινότητά μας εδώ, η ελληνική κοινότητα Ύμβρου, υπέστη αδικίες, τις οποίες πραγματικά ήταν εντελώς υπέστη αδικίες, για τις οποίες δεν είχε φταίξει καθόλου. Δηλαδή, δεν τις άξιζε, να το πούμε έτσι με πολύ απλά λόγια. Και εμάς μας δίνεται η ευκαιρία μετά από μισό αιώνα σήμερα να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, να μπορέσουμε να διορθώσουμε ό,τι μπορεί να διορθωθεί. Κύριε, αυτό από μόνο του, ναι, λοιπόν μας γεμίζει ικανοποίηση, χαρά και αισιοδοξία. Κύριε Καμπουρόπουλε, που καταλαβαίνετε ότι για πολλούς λόγους δεν είναι καθόλου ευνοϊκό. Τελέστηκε αγιασμός στα σχολεία εκεί της περιοχής, στα ελληνικά σχολεία της περιοχής, πριν από λίγες ημέρες. Τα σχολεία άνοιξαν πάλι, λειτουργήσαν πάλι το 2015, διορθώστε με λίγο. Ναι, το 2015. Τα ελληνικά σχολεία, η ελληνική εκπαίδευση στην Ύμβρο είχε υπαγορευτεί γύρω στο 1964. Πέρασαν 50 χρόνια περίπου και το 2013 καταφέραμε και πήραμε την άδεια για λειτουργία του δημοτικού. Αλλά το επιχείρημα, επειδή ήταν μόνο για το δημοτικό, έμελε να είναι λίγο θνησιγενές, με την έννοια δηλαδή ότι είχε πολύ λίγα παιδιά, καμιά οικογένεια δεν έπαιρνε την απόφαση να επανεγκατασταθεί στο νησί, γιατί τι θα έκανε μετά το δημοτικό τα παιδιά της. Και έτσι το 2015, για να απαντήσω έτσι ολοκληρωμένα, ναι, το ερώτημά σας, ιδρύσαμε και το Γυμνάσιο Λύκειο. Και το 2017 και τον Υπηαγωγείο. Έτσι λοιπόν σήμερα η ελληνική εκπαίδευση στην Ύμβρο έχει όλες τις βαθμίδες, από νηπιαγωγείο μέχρι και λύκειο. Αρχικά πόσοι μαθητές ξεκίνησαν τη φοιτησία? Το δημοτικό είχε ξεκινήσει με 4 παιδιά. Με 4. Αυτή τη στιγμή? Το 2015 που ανοίξαμε εμείς το γυμνάσιο λύκειο ξεκινήσαμε με 11 και αυτή τη στιγμή εν συνόλο έχουμε 59. Δηλαδή έχουμε στο γυμνάσιο Λύκειο που είχε ξεκινήσει με 11, έχουμε 39, και στο δημοτικό που είχε ξεκινήσει με 4, μαζί με την τάξη νηπιαγωγείου σήμερα, έχει 20 παιδιά. Για μας είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, φαντάζομαι, γιατί και σε πολλά μικρά ελληνικά νησιά, νομίζω ότι ο μαθητικός πληθυσμός είναι πρώτος. Κύριε Καμπουρόπουλε, το κλίμα το οποίο επικρατεί στο νησί για την ελληνική κοινότητα, ποιο είναι, πώς σας αντιμετωπίζουν? Πολύ καλά μας αντιμετωπίζουν, δεν έχουμε προβλήματα πια, έχουμε τόσα χρόνια και έχοντας περάσει τόσο πολλά, έχουμε μάθει να συνυπάρχουμε και δεν έχουμε προβλήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν αποκατασταθεί όλες οι ειδικίες του παρελθόντος, έτσι. Ναι. Αλλά με τους ανθρώπους εδώ, με τους κατοίκους του νησιού, δεν έχουμε κάποια προβλήματα, τουλάχιστον της μορφής που να μας δημιουργούν στην καθημερινότητά μας δυσκολίες. Ίσα-ίσα μπορώ να πω, ναι, και οι αρχές και ο απλός κόσμος μας αντιμετωπίζουν πολύ καλά. Θεωρούμε ένας τον άλλον κομμάτι αυτού του τόπου.
προσπαθούμε να συνυπάρχουμε, δίνοντας και ένα παράδειγμα συνύπαρξης σε μια εποχή που νομίζω δυσκολευόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο να την αποδεχθούμε συνύπαρξη. Ο πληθυσμός των μελών της ελληνικής κοινότητας ποιος είναι? Νομίζω είναι γύρω στο 5%. Κυμαίνεται ανάλογα με την εποχή. Το χειμώνα, ας πούμε, η μόνιμη δεν πρέπει να είμαστε πάνω από τους 400 σε όλο το νησί. Σε ένα πληθυσμό γύρω στις 6,5 με 7 χιλιάδες περίπου. Α, 6,5 με 7 χιλιάδες. Δεν είμαστε ούτε το 10% μάλλον, αν τα μαθηματικά μου δεν είναι καλά. Αλλά... Έχετε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις που προκειμένου να ενισχυθούν ακόμα παραπάνω οι δεσμοί με την Ελλάδα? Έχετε κάποιο σχεδιασμό? Ούτως ή άλλως είμαστε κομμάτι και της Ελλάδας και της Τουρκίας, γιατί είμαστε το αποτέλεσμα της συνθήκης της Λουζάνης. Οπότε οι δεσμοί μας είναι έντονοι, οι εκπαιδευτικοί μας οι περισσότεροι είναι αποσπασμένοι από Ελλάδα. Οι άνθρωποι μας οι περισσότεροι και αυτοί που δεν έχουν σχέση δηλαδή με τα σχολεία μας, έχουν το 90% πια, έχει εργαστεί κάποια στιγμή, έχει μείνει στην Ελλάδα, έχει κάποια σύνταξη από την Ελλάδα. Οπότε οι δεσμοί το πήγαινε, έλα μια και δεν είμαστε εκεί μακριά, ξέρετε. Νομίζω ότι είμαστε εμείς πιο κοντά στην Νέα. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο, μάλλον να το πω διαφορετικά, από την Κρήτη να πάει κανείς στο Πειραιά, παρά για μας να πάμε στην Αλεξανδρούπολη, ας πούμε. Ναι. Οπότε θέλουμε λιγότερες ώρες, δηλαδή, με αυτή την έννοια. Οπότε οι δεσμοί παραμένουν πάντα έντονοι και ισχυροί. Τα παιδιά τα οποία φοιτούν στην Ύμβρο, στο ελληνικό σχολείο, φαντάζομαι γνωρίζουν την μεγάλη ιστορία, γνωρίζουν το παρελθόν. Κοιτάξτε, τα παιδιά τα δικά μας, η αλήθεια είναι τα περισσότερα, αν εξαιρέσουμε τα μικρά αυτά που είναι στις μικρές ηλικίες, ήταν από την Ελλάδα. Είχαν δηλαδή το δημοτικό και κάποια από αυτά και το γυμνάσιο. Ναι. Το δημοτικό τουλάχιστον, έτσι, το είχαν κάνει στην Ελλάδα. Οπότε κάποιος από τους γονείς, σε ένα μεγάλο ποσοστό κάποιος από τους γονείς τους είναι από την Ελλάδα. Οπότε οπωσδήποτε τα παιδιά γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή τα διάβασαν και επειδή τα άκουσαν και επειδή η καθημερινότητά τους είναι τέτοια που τους βοηθάει να τα μαθαίνουν. Κύριε Καμπουρόπουλε, εγώ θα ήθελα να μέσα στην σεζόν, την τηλεοπτική σεζόν, να τα ξαναλέγαμε. Βέβαια, πολύ ευχαριστώ. Να πραγματοποιούσαμε. Βέβαια, και να παίρναμε και τις σχετικές άδειες προκειμένου να φιλοξενήσουμε και μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Χαρά μας. Να το δούμε. Το σχολείο μπορεί να γίνει άλλο, αλλά δεν απαγορεύει κανείς. Βέβαια. Μπορείτε να συνδεθείτε κατευθείαν απευθείας με τους ίδιους, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Καμπουρόπουλα, να σας ευχαριστώ. Φτάνει ο κορονοϊός να επιτρέψει και σε εμάς και σε εσάς να είμαστε καλά και την επόμενη μέρα. Εκεί με τον κορονοϊό, τι επικράτει, κύριε Καμπουρόπουλε, δεν σας ρώτησα. Εντάξει, υποτίθεται ότι είμαστε λίγο ασφαλείς εμείς εδώ, γιατί δεν έχουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει και κρούσμα. Ναι, όχι, υπήρξαν κρούσματα, αλλά όχι σε βαθμό έτσι πολύ ανησυχητικό, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και παρόλο που το καλοκαίρι πέρασαν, δεν θα ήταν υπερβολή να πω, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες για διακοπές, ιδίως μέσα από τις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Άγκυρα κλπ. Μάλιστα. Οι οποίες είναι πολύ επιβαρημένες, αλλά παρόλα αυτά εμείς, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν είχαμε τουλάχιστον στη δικιά μας κοινότητα κρούσματα, ούτε κρούσματα. Μάλιστα, κύριε Καμπουρόπουλα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.